Αν δεν πήγαινα εκείνη τη μέρα, 22 Ιουλίου, στις 23 μου είπαν ότι θα πέθανα στο σπίτι μου. Η 30χρονη Ρεβέκα Κινινή κόλλησε κορονοϊό τον περασμένο Ιούλιο. Αν και νέα και χωρίς υποκείμενα νοσήματα, βρέθηκε να δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία. Εκείνη τη μέρα είχα 82 οξυγόνο και υποφήμισα όταν με κατεβάζαν κάτω και πήγα στο νοσοκομείο. Ήρθε ευτυχώς η κυρία Γκάγκα, που την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά της και τη συνδρομή της, και ο κύριος Τσιόδρας. Με είδαν από το παράθυρο. Ουσιαστικά ότι είδαν λίγο την κατάστασή μου και την κλινική μου εικόνα και είπαν ότι το καλύτερο για εμένα είναι να μπω στην εντατική. Ο καθηγητής Τσιόδρας έσκυψε πάνω από την περίπτωσή της εξαιτίας της άσχημης κλινικής εικόνας της αλλά και του νεαρού της ηλικίας της. Μου είπε και εκείνος, είσαι πολύ νέα, θα τα καταφέρεις. Δεν ήξερα κι εγώ ακριβώς γιατί μπαίνω στην εντατική, γιατί δεν μου λέγανε ότι είμαι τόσο βαριά, για να μην ανησυχήσω, αλλά εφόσον μου είπαν ότι πρέπει να πάω. Είπα, θα κάνω ό,τι πρέπει, δεν μπορούσα και να μιλήσω πια σε εκείνο το σημείο, οπότε του έκανα αυτό και του παπάμε. Για 6 μέρες έδωσε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Την πρώτη μέρα ήταν 50-50 αν θα διασωληνωθώ. Έπρεπε να βάλω τη μάσκα Βεντούρη. Και μου είπαν ότι αν κάνεις αυτή τη μάσκα, ουσιαστικά θα καθαρίσουν σιγά σιγά τα πνευμόνια σου και θα φύγει η φλεγμονή, που ήταν σαν κομμάτια σπασμένου γυαλιού αυτή η φλεγμονή που είχα. Σαν κομμάτια που το γυαλί έκοβε τους πνευμονές μου. Και είμαι βασικά η νεότερη που μπήκε στη ΜΕΘ του Σωτηρία, την ΜΕΘ2 τουλάχιστον, όπως μου είπανε. Όλοι με λέγανε οι νοσηλευτές και γιατί το μικρό τους, διότι δεν το είχαν ξαναδεί και οι ίδιοι εγώ δίπλα στους 65 και στους 55. Και εκείνη και ο σύντροφός της δεν είχαν εμβολιαστεί, καθώς ένας γιατρός είχε πει να το αποφύγει λόγω αλλεργιών. Το μετανιώσω το που δεν πήρατε μια δεύτερη γνώμη για το εμβόλιο. Σίγουρα διότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει όλα αυτά, αυτό που είπαμε. Και εκείνος να νοσήσει βαριά, και εγώ που ουσιαστικά έφτασα στην οξία αναπνευστική ανεπάρκεια και στο χείλος του γκρεμού, στο παραλίγο να πεθάνω. Οπότε σίγουρα το μετανιώνουμε από τη μία. Απ' την άλλη, είμαι εδώ για αυτό το λόγο, για να μεταδώσω αυτό το μήνυμα, για να πω πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστούμε. Ξέρω πως όλοι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά οι πιθανότητες να μην φτάσει στο νοσοκομείο και να μην νοσηλευτείς με το εμβόλιο είναι πολύ περισσότερες, ενώ οι πιθανότητες, αν δεν το έχεις κάνει, να φτάσει στο θάνατο είναι πολύ περισσότερες. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέω, διότι το έζησα. Και η αποθεραπεία όμως ήταν δύσκολη. Έκανε φυσιοθεραπείες, ενώ μέχρι και σήμερα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.